Λοιπόν, να σας δούμε. Είμαστε σήμερα στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Κομωτινής, όπου έχουμε τη χαρά να υπογράφουμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία που αφορά την σύνδεση του ιστορικού δικτύου, την κατασκευή και σύνδεση του ιστορικού δικτύου ίδρυψης για τον. Είναι ένα έργο το οποίο εντάχθηκε στο υπηρεσιακό πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας στη Θράκη, στο ΠΕΠ, προϋπολογισμού 580.000 ευρώ και αφορά 230 εσωτερικές συνδέσεις, όπου συμπεριλαμβάνεται και το στρατόπεδο το οποίο είναι πριν από τον οικισμό της Μεσούνης. Με το έργο αυτό νομίζω ότι σιγά σιγά κλείνουμε και μαζεύουμε την ίδρυυση, ολοκληρώνονται τα έργα για την ίδρυυση, έχει μείνει μόνο ο διάγυρος και νομίζω ότι μετά από αρκετά χρόνια μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά ένα όνειρο όταν αναλάβουμε αυτή τη διοίκηση ολοκληρώνεται. Οι εσωτερικές συνδέσεις και τα δίκτυα τα καινούργια τα οποία γίνανε στο στήνο των οικισμών του Δήμου Κομωτινής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, παρέχουν και μεγαλύτερη ποσότητα αλλά και καλύτερη ποιότητα νερού σε όλους τους δημότες μας. Ευχαριστούμε την ανάδοχη εταιρεία για την παρουσία της. Φυσικά θα θέλαμε να τους επιστήσουμε την προσοχή όσον αφορά τα χρονοδιαγράμματα τα οποία πρέπει να τηρηθούν, έτσι ώστε οι συμπολίτες μας, οι δημότες μας στον οικισμό της Μεσούνης να έχουν το όσο δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία. Φυσικά βέβαια πάντα όταν μιλάμε για έργα πάντα ζητάμε και την κατανόηση των συνδημοτών μας. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμη. Χθες ήρθαν στα γραφεία μας τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την ένταξη του βιολογικού που αφορά τον οικισμό Υφαίστου και τον οικισμό των Υφαντών. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, ένα έργο το οποίο εντάσσει στο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα έργο που αφορά 520 ιδιωτικές συνδέσεις για τον οικισμό του Υφαίστου και 250 περίπου συνδέσεις αποχέτευσης για τον οικισμό των Υφαντών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να πούμε ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα μέσω του αγωγού αυτού και του δικτύου αυτού να αποχετεύσουμε και την Πανεπιστημίουπολη. Ένα εξίσου πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλο έργο, προϋπολογισμός του αγγίζει τα 6 εκατομμύρια, το οποίο θα λύσει τα προβλήματα των κατοίκων για τους δύο αυτούς οικισμούς. Ήταν πάγιο αίτημα των οικισμών αυτών η σύνδεσή τους με το βιολογικό καθαρισμό και νομίζω ότι βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας και στους οικισμούς αυτούς. Είμαστε περήφανοι που μετά από αρκετά χρόνια και αρκετές πιέσεις, πάντα με την σοβαρή και καλή δουλειά που γίνεται στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΚ, καταφέραμε και να εντάξουμε και αυτό το έργο, το οποίο σύντομα και άμεσα και αυτό θα δημοπρατηθεί. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Έχουμε χρονοδιαγράμματα κατασκευής τόσο για το εσωτερικό της Μεσούνης, όσο και για το καινούργιο το βιολογικό σύφηστο και υφαντές. Για το καινούργιο έργο πρώτα θα δημοπρατηθεί. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακόμα ούτε χρονοδιάγραμμα, ούτε πλάνο. Τώρα για την... 365 μέρες. Ένας χρόνος. Για τις συνδέσεις, για το εσωτερικό δίκτυο της Μεσούνης, είναι ένας χρόνος. Από την ημέρα υπογραφής. Από την ημέρα υπογραφής. Η ανάδοχος εταιρεία έχει δείξει και στο παρελθόν πολύ καλό πρόσωπο και στις κατασκευές της και στις εργασίες της αλλά και στα χρονοδιαγράμματα. Ελπίζουμε και αυτή τη φορά να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και να ολοκληρωθεί το έργο άμεσα για να μπορέσουμε να το επιφυλαχθούμε στις δημότητες μας. Αν θέλει να πει δύο λόγια τώρα και η. Να σας ρωτήσουμε και κάτι ακόμα. Είπατε και για την Αίγυρο ότι υπολείπεται του συνολικού σχεδιασμού. Κλείνει ο κύκλος της ίδρυψης. Με την Αίγυρο τι συμβαίνει? Η Αίγυρος υπάρχει με μελέτη. Σε ένα επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο θα ενταχθεί και η Αίγυρος. Οπότε κλείνει ολοκληρωτικά το κομμάτι της ίδρυψης για εμάς. Μπορούμε να πούμε ότι με πολύ περηφάνεια το τονίζουμε και το λέμε. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο αυτό που έγινε τα τελευταία 12 περίπου χρόνια. Έχουν αντικατασταθεί τα δίκτυα σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Κομωτινής. Μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ποσοστό κοντά στο 95% του συνόλου. Λίγο για την αποχέτευση, είδαμε ότι ουσιαστικά επεκτείνεται σε όλο το περιβάλλον χώρο του Δήμου Κομωτινής, στους οικισμούς γύρω. Ακριβώς. Υπάρχουν σκέψεις να πάει μακρύτερα ή το κόστος ίσως είναι πολύ υψηλό. Και μια δεύτερη ερώτηση. Πώς πηγαίνουν, αν προχωράτε τα έργα για το νέο νοσοκομείο, γιατί βλέπουμε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Νομίζω ότι αν ο Δήμος ακολουθεί κανονικά την. Νομίζω ότι εδώ με προλάβατε. Όντως, όπως πολύ καλά διαπιστώσατε, ολοκληρώνεται ο κύκλος
γύρω από την Κομωτινή όσον αφορά την αποχέτευση. Είδατε ότι ξεκινήσαμε στην αρχή με Κόσμιο και Ροδίτη, προχωρούμε στο Θελώριο. Αυτή τη στιγμή εντάχθηκε η αποχέτευση για το δίκτυο αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων για τον ύφεστο και για, για τον κλεισμό των υφαντών. Η επόμενη είναι, βγάζουμε σε δημοπρασία τον αγωγό ο οποίος αφορά το νοσοκομείο και από εκεί φυσικά μας δίνεται η δυνατότητα, θα μας δοθεί η δυνατότητα να πάμε ακόμη μακρύτερα, ενδεχομένως και στη Μεσούνη και στον Αίγυρο και σε άλλους οικισμούς. Ακόμη και στην Παραδημή, στα Κρανοβόνια, να προχωρήσουμε σιγά σιγά να κλείσουμε τον κύκλο της αποχέτησης γύρω από, από την πόλη της Κομωτινής. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ένας ακόμα οικισμός θα υδροδοτηθεί με σύγχρονα δίκτυα πολυπροπυλενίου, αντικατάσταση των παλιών, για να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού στους κατοίκους. Και ένα άλλο πάγιο πρόβλημα του στρατοπέδου, ο οποίο είχε με το νερό, θα αντιμετωπιστεί και αυτό για τους στρατιώτες που βρίσκονται εκεί πέρα. Θεωρούμε ότι θα ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα το έργο, 365 μέρες, και δεν έχει κάποια ιδιαίτερα δυσκολία. Αυτό. Στο εσωτερικό δικτύο και εξωτερικό μέχρι το στρατόπεδο της σύνδρευσης. Όλο αυτό οφείλεται στην κοινή προσπάθεια της διοίκησης και της τεχνικής υπηρεσίας του Διευθυντού κ. Πελτέκη και όλους τους μηχανικούς οι οποίοι συνεργάζονται, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα όφελος στα εργαλεία τα οποία, τα χρηματικά εργαλεία, όλα να τα μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε εις όφελος της ΔΕΙΑ και αυτό κατ' επέκταση για όφελος των συμπολιτών μας, για την καθημερινότητα και ό,τι αυτό έχει επακόλουθα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη τη διοίκηση για την προσπάθεια αυτή. Αποχέτευσης οικισμού υφαντών, εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης οικισμού υφέστου και όλης της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο στην ουσία τα λίμματα θα οδεύσουν στο αντλιοστάσιο που είναι στο γήπεδο του Πανθρακικού και από εκεί θα πηγαίνουν στο βιολογικό καθαρισμό. Δηλαδή αποδέχτησαν είναι βιολογικός καθαρισμός. Η Πανεπιστημίουπολη είχε βιολογικό καθαρισμό, απαξιώθηκε αυτός ο βιολογικός καθαρισμός, δεν λειτουργεί και από ό,τι έχουν πληροφορίες συνεργασία δηλαδή πηγαίνουν βοθροφόρα και τα φέρουν στο βιολογικό καθαρισμό. Γιατί εμείς ο βιολογικός καθαρισμός έχει μονάδα υποδοχής βοθρολιμάτων όλου του νομού αντιδοτημένος. Οπότε τώρα με το έργο αυτό θα η Πανεπιστημίουπολη και η προοπτική με φοιτητικές αιστείες που θα γίνουν άλλες 700-800 πόσους πρόγραμμα δείτε που έχουν σε σχεδιασμό και συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου μπορεί όλο αυτό το έργο να δεχτεί το σύνολο όλων αυτών και που θα κατασκευαστούν οι νέες φοιτητικές αιστείες. Οπότε λύνεται το θέμα της αποχέτευσης και της Πανεπιστημίου Πολύς.